Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου και με όλους εσάς φυσικά για τις επόμενες δύο περίπου ώρες συμπρό-τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Θα καταγράψουμε και σήμερα όλη την επικαιρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γενικότερα ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα, την κυτρινόμαυρη και όχι μόνο. Με θεματάκια που χρήζουν σχολιασμό και σήμερα, με ρεπορτάζ που υπάρχει για συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν κυρίως τον ποδοσφαιρικό Άρη. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Θα δούμε τη δεύτερη, θα ανοίξουμε τις γραμμές. Σε μια εβδομάδα που, όπως εξελίσσεται σίγουρα, είναι πολύ πιο γεμάτη από τις προηγούμενες που είχαμε, κυρίως μέσα στο Μάιο, που είχαμε, έτσι είχαμε χαμηλούς τόνους, είχαμε μια έτσι αναμονή, μια ησυχία, λίγο εκνευριστική από ένα σημείο και μετά, αλλά πλέον με το που μπήκε ο Ιούνις έχει μπει πολύ δυνατά και ο Άρης όσον αφορά την υλοποίηση του μεταγραφικού του πλάνου. Παρατηρείτε κι εσείς όπως και εμείς τα όσα γίνονται τα τελευταία 24 ώρα, στην προσπάθεια των κυτρινόμαυρων να κλείσουν σιγά σιγά τα βασικά μεταγραφικά μέτωπα τα οποία υπάρχουν και έχουν οριοθετηθεί εδώ και λίγο διάστημα. Αυτές οι τέσσερις, οι περίφημες τέσσερις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Άρης όσον αφορά την ενίσχυσή του, με τη μία να είναι ήδη τακτοποιημένη από την περασμένη Κυριακή και ο λόγος γίνεται φυσικά για τον Λέριν Ντουάρτε, ο οποίος έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη 1:30 στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν ξέρω αν θα έχει πολύ κόσμο που θα τον υποδεχθεί το συγκεκριμένο όσο είχε στην άφιξη του Σούντγκρεν, για παράδειγμα. Αλλά θα είναι η δεύτερη άφιξη μετά από αυτή του Σουηδού, χωρίς βέβαια να έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα έρθει για να μείνει ή αν θα φύγει και θα γυρίσει πάλι. Τώρα βέβαια αν είναι 9-15, μπορεί στη χειρότερη να φύγει για 2-3 μέρες και να έρθει πάλι για την πρώτη συγκέντρωση και τις ιατρικές εξετάσεις, ο 28χρονος, 29χρονος Ολλανδός Χαφ. Περιμένουμε σήμερα, και ίσως έχουμε κάτι και στη διάρκεια της εκπομπής, όσον αφορά τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος παραμένει στη Θεσσαλονίκη, τη γνωρίζει, τη μαθαίνει σιγά σιγά, μαθαίνει και τα μαγαζιά, όχι τώρα τα πολύ αυτεράδικα, εντάξει, σε χαλάρα έτσι ωραία μαγαζιά κυκλοφορεί ο Σουηδός. Σήμερα, αν δεν είδες εξέλιξη, θα γίνει μια συνάντηση του Σούντγκρεν με τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος γύρισε από το Λονδίνο για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας των δύο πλευρών και λογικά να υπογράψει ο παίκτης το συμβόλαιό του λίγες ώρες πριν αναχωρήσει, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του. Αύριο, θυμίζουμε, εκτός απρόπτου, ο Ντάνιελ Σούντγκρεν θα μπει ξανά στο αεροπλάνο μετά από λίγα 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψει στην Σουηδία, όπου υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος και εκεί πέρα μέσα στο πρώτο διάστημα του Ιούλη να έρθει ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για μόνιμη εγκατάσταση. Ο Χρήσανθος θα μας πει στην πορεία της εκπομπής τι γίνεται με τον Ιντέγε. Υπάρχει ρεπορτάζ σχετικό στο All About Aris, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε. Θα μας ενημερώσει τώρα, μόλις μπαίνει στο στούντιο, τι ακριβώς γίνεται με τον Νιγηριανό. Ο Ρόουζ ανέβασε σήμερα μια φωτογραφία με ένα εισιτήριο από Γαλλία προς Θεσσαλονίκη. Οπα. Άρα επιστρέφει. Δεν ξέρουμε βέβαια τον λόγο της επιστροφής του στην Ελλάδα μετά από περίπου 10 μέρες, δύο εβδομάδες που ήταν στην Γαλλία. Σίγουρα πάντως δημιούργησε αρκετή κουβέντα αυτή η ανάρτησή του με το εισιτήριο στο χέρι, ο Γάλλος, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να έρθει στην Θεσσαλονίκη, εκτός αν είχε μια φωτογραφία αρχείου, δεν ξέρω, από πλευράς Rose. Είναι μια υπόθεση που περιμένω στον Άρη την οριστική της εξέλιξη. Είναι μια υπόθεση που, εφόσον ολοκληρωθεί θετικά για τον Άρη, ίσως του δώσει και λίγο παραπάνω χρόνο για τον στόπερ που θέλει να αποκτήσει η ομάδα. Θα πάρει δηλαδή μια παράταση συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει και με την συγκεκριμένη περίπτωση του Lindsay Rose. Συναντήθηκε φίλο Καρυπίδης με τον Καλογερόπουλο. Αυτό είναι το θέμα. Όχι ότι έχουν πάρει όλες τις ενώσεις όλα για τα δύο, καταλαβες. Αλλά αυτό είναι ένα ακόμα μάθημα δημοσιογραφίας για όλους μας. Όταν μιλάμε για κάποια τέτοια θέματα,
να ανοίγετε τα αυτάκια σας. Συναντήθηκε, λέει, φίλοι, μπράβο. Ναι. Στο πιο κεντρικό μαγαζί της Γλυφάδας πήγαν εκεί, μυστικά εντελώς, και τους βγάλαν και φωτογραφία. Τι ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Αυτά είναι θεματάκια ωραία, όχι όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Τι. Μου είχες φάξει με τη Λαμία ο Καλογερόπουλος, το θυμάσαι έτσι. Ναι, ήμουν εκεί. Ωραία. Που στα τρία πέναλτι έδωσε το ένα. Ακριβώς. Κόκκινη είχε δώσει και το μαζί, δεν θυμάμαι αν είχε δώσει κόκκινη. Και το πέναλτι εκείνο το έχασε ο Καπνίδης. Και έχασε την άνοδο. Ναι, και έχασε. Δεν την έχασε μόνο εκεί την άνοδο, την έχασε και σε άλλα μα την άνοδο. Στη Σπάρτη την έχασε την άνοδο. Σωστό. Στη Ριζούπολη την έχασε την άνοδο. Σωστό. Που ήσουν 0-2 μπροστά. Και τρώει ο Ντούνης κόκκινη στο κέντρο 47. Και ο Αναστόπουλος βγάζει το μοναδικό παίχτη που παίζει μπροστά τον Καπνίδη και σε έχουν βάλει άλλοι με στα δίχτυα. Και σε άλλα παίχτη. Και στην Καρδίτσα την έχασε την άνοδο. 1-1 με τη φούξια τη στολή. Πόσες γκέλες είχες κάνει εκείνη τη χρονιά. Και πάλι μέχρι το τέλος το κυνηγούσες. Κι όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. Παθαίνεις και μαθαίνεις. Και ο Καρπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει μάθει αρκετά από τα προηγούμενα χρόνια της παρουσίας του στον Άρη. Και γι' αυτό είναι πολύ διαφορετικός και πολύ πιο αποτελεσματικός, νομίζω, και σε αυτή την δεύτερη παρουσία του με την ομάδα στη Super League. Όπως έλεγε νωρίτερα στο Γιώργο τον Παναγιωτίδη, επειδή άνοιξε ο Γιώργος αυτό το θέμα της ανάρτησης του Καρυπίδη και με το τι έχει να κάνει και τα λοιπά και τις κατευθυνόμενες και τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, ό,τι και αν κάνουν κάποιοι αυτή τη στιγμή, η μετοχή του Καρυπίδη, δικιά μου γνώμη είναι αυτή, στις τάξεις του κόσμου παρουσιάζει limit up με όλα αυτά τα οποία γίνονται και δικαιολογημένα, θα πω εγώ. Άρα νομίζω ότι όσο και αν προσπαθούν κάποιοι με διάφορα δημοσιεύματα, δεν μπορούν να βλάψουν αυτή τη στιγμή τον ενθουσιασμό και την πολύ καλή εικόνα που βγάζει ο Άρης προς τα έξω. Δεν είπαμε ότι όλα είναι τέλεια και όλα είναι ρόδινα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης που κάνει μεταγραφές, που κάνει έργα στο γήπεδο, που κάνει έργα στο Ρήσιο, όπως και να το κάνουμε, δεν χτυπάει πολύ καλά. Γιατί κάποιοι τον Άρη το θέλουν πολύ διαφορετικά. Το θέλουν να παλεύει να ανέβει στην Αλφα Εθνική, το θέλουν να φέρνει παίχτες με 50 και 60 χιλιάρικα, εντάξει, που και αυτή που καλή μπορεί να είναι, οκ. Okay. Άμα βρει κανένα λαβράκι. Τον θέλουν να φέρει τίποτα άλλου τρίτη, τέταρτη διαλογή ποδοσφαιριστέ. Εντάξει, δεν αρέσει ο Άρης έτσι όπως κινείται. Δεν πειράζει. Θα συνηθίσουν κάποιοι αυτή την κατάσταση που έχει ξεκινήσει. Πολύ ανοίγομαι. Πάρα πολύ ανοίγομαι. Μακάρι να δικαιωθώ. Λοιπόν, αυτά έτσι ως ένα σύντομο σχόλιο. Και θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματά μας σιγά σιγά. Είπαμε μετά τις 5.30 ο Χρήστος θα μας πει για τον Ιντέγε και το τι ακριβώς γίνεται σε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Έχει βάσιμες πιθανότητες να λήξει θετικά, αλλά είναι και δύσκολη, γιατί από ό,τι φαίνεται η πλευρά του Νιγηριανού αποδεικνύεται σκληρή στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, εδώ Αθηναϊκή Εφημερίδα βλέπουμε πολύ ωραία πολύ το σελίδο. Το Sport Time. Ναι. Τρομερά πράγματα. Αυτοί που γράφουν ότι ο Ματέο μένει. Ναι. Ότι έμεινε, όχι μένει. Ότι έμεινε, ναι. Όταν βγήκε ότι πουλήθηκε από. Σας είπαμε εκείνη τη μέρα, Δημήτρη, λένεστε. Ναι. Έμεινε ο Ματέο. Δεν πάει πουθενά. Εδώ θα μείνεις. Καλό. Τέλος, εντάξει. Λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ιντέγε. Μετά τον break θα πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η ουσία είναι ότι ο Άρης συνεχίζει να δρομολογεί το πρόγραμμά του. Να, εδώ αυτή τη φωτογραφία είχα δει και εγώ και έλεγα ότι ο Ντουάρτε είναι. Ποια φωτογραφία? Αυτή που έχουμε. Τι είναι? Το βλέπω λίγο. Έψωμα. Τι? Χοντρό. Δεν είναι χοντρό. Αυτό το σουλούπι του. Αυτό ταυράκι είναι τέτοιο. Πώς το λένε? Δεν είναι ο κλασικό. Δεν είναι Ματέο. Ο Ματέο είναι τζιτζιρι μιτζιρι. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, παιδιά, το τζιτζιρι μιτζιρι. Κοντούλης και αδυνατούλης. Έτσι μεταφράζεται το τζιτζιρι μιτζιρι. Ωραία, άρα και εγώ είμαι τζιτζιρι μιτζιρι. Και εσύ είναι. Ναι. Δεν είσαι τόσο τζιτζιρι μιτζιρι εσύ. Ναι. Εσύ έχεις και λίγο κεφτεδάκι τέτοιο. Κεφτε, πώς το λένε, κεφτε Περέας, πώς το λένε το μαγαζί. Ανέστη. Ματέο δεν έχει Ανέστη. Κακός. Γιατί προφανώς είναι ποδοσφαιριστής. Είσαι αδύνατος για. Αυτός έχανε. Εντάξει.
Αυτός έχει, φίλε. Αυτός είναι αυτός είναι παλιά φωτογραφία, εντάξει. Αυτός είναι νταβραντισμένος. Έχει μίση, παιδί μου, είναι έτσι. Αυτό είναι το σουλούπι, είναι αυτό το στυλ ποδοσφαιριστή. Είναι χτισμένος. Ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Απλά, μην άμα είναι ο Βιερίνια, το λέμε Γιουβαρλάκη, άμα είναι ο δικός μας είναι χτισμένος. Ναι, ναι, ναι. Ή και οι δύο Γιουβαρλάκια, οι δύο χτισμένοι είναι. Σαν τον Τάσο που με είχαν προχθές στην εκπομπή με τον Ζάχο και μου λέει αυτός πολύ επικίνδυνος. Φαίνεται πολύ για πολλού τσαμπουκάδες ετοιμάζεται κτλ. Δεν είναι καλό αυτό. Ναι. Ποιος? Ο Τάσος μου τα έλεγε. Και του λέω γιατί δική σου, του λέω τι είναι του Δελασάλ, του λέω είναι ειδικά ο Μάτσο, α πούμε, του λέω. Και, αυτό, και σου φαίνεται ότι ο Ντουάρτ ετοιμάζεται. Ο Ντουάρτ είναι για μανούρα. Mm. Δεν έχει δει τίποτα ακόμα, φίλε. Ο Σούντγκα είναι για μανούρα. Φίλε, τρελιά. Θα σε φάει το λαρίγκι ο Βίκινγκ. Ο Βίκινγκ είναι λίγο. Για α φάει ο Μάτος να πουλήσει τρέλα στο Βίκινγκ. Εκτός αν έχεις τίποτα αυτούς τους καρτοφόρους και παίρνουν κόκκινες οι δικοί μας και όχι οι δικοί σας. Είναι μη γυρίσει το μάτι. Γιατί στο 50-50 φτιάχνω ομάδα Ταλιμπάν. Σούντγκρεν, Βέλεθ. Ο Κόρχο εντάξει, αλλά είναι ούγκρο. Σιώπη. Καλά, αυτό και είναι τρελό. Φέρω και έναν Ιντέγε. Ο Γιάννης Παραμονιάς λέει δαμάλι. Τι δαμάλι, Γιάννη? Δαμάζει. Δαμάλι. Δαμάλι. Δαμάλι λέει. Τι είναι το δαμάλι, Γιάννη? Τι σημαίνει δαμάλι? Δαμάλι. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Θα στείλεις μετάφραση σε ποιον αναφέρεις ο Ντουάρτε. Δαμάλι. Δεν ξέρω. Μήπως εννοεί ότι είσαι παρτάλι. Μήπως είναι διάλεκτος. Μήπως μας έγραψε κανένα παίκτη. Δαμάλι, παίρνει δαμάλι. Κλείνει δαμάλι. Ποιος είναι ο δαμάλι? Μάλιστα. Μήπως να γράψεις Δαμιάννη. Δαμιανίδης. Γιάννη. Χρυσές εποχές του μπασκετικού Άρη. Έτσι. Δεν τα λέτε όμως. Έπαιρνε ευρωπαϊκά αυτά. Έτσι. Κύπελα. Κύπελα, τελική. Κόντρα τελική. Πεθαράδες. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Εντάξει. Άλεξ Κέιλ και Ζία. 27 βαθμούς έχει. Άλεξ Κέιλ. Ναι. Ο Άλεξ είστε τον Πάο. Άλεξ Κέιλ. Όχι, Κάρι. Πώς ήταν ο του Πάοκ ο προπονητής? Σκάιλς. Σκάιλς. Σκοτ Σκάιλς. Σκοτ Σκάιλς. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Μα ρεπορτάζω τον Χρήστο για τον Ιντέγιο και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει. Οι έφηβοι ταύροι είναι τα δαμάλια που διακρίνονται για τη δύναμή τους, λέει ο γνώστης και αυτού του θέματος, Τσολιάς Γιάννης Παραπονιάρης. Διακρίνονται τη δύναμή τους. Αυτό είμαι βέβαιος, το έχουν μάθει φίλε και στη σχολή Τσολιάδων. Πού πας και φεύγεις, μας αφήνεις. Ποιος δεν φεύγει. Έχεις τόσα να μας μάθεις. Εδώ θα είναι, εδώ. Εντάξει. Μαζί σου. Εντάξει τότε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break αφού μας έμαθε κάτι καινούριο ο Γιάννης Παραπονιάρης. Είμαι βέβαιος ότι το έμαθες στη σχολή Τσολιάδων. Ό,τι μαθαίνεις καλό είναι. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπρο 107,4, All About Arizona Air. Επιστρέφουμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Χρήστο και ως τη ρύθμιση του ήχου. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Lindsay Rose. Επέστρεψε τελικά. Α? Είναι εδώ. Αφήχθη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το τι ήρθε να κάνει. Βάλαμε ότι έρχεται. Να βάλουμε ότι ήρθε. Τώρα που ακούει η βάρδια λοιπόν ο Γιάννης που μας μαθαίνει ακούει. Για τους μικρούς ταύρους, τους έφηβους ταύρους. Λοιπόν, μπορούμε. Στην Θεσσαλονίκη ο Ρόους. Μπορείς να βάλεις Γιάννη ότι αφήχθη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι? Α, μετά, οκ, okay, ωραία. Εντάξει. Όταν έχει κάτι να μας ενημερώσει για να την βγάλουμε τη συνάδελφο. Άρα γύρισε και ο Γάλλος. Οριστικό. Είναι εδώ και λίγη ώρα. Και η επιστροφή του δημιουργεί φυσιολογικά ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το τι μέλη γενέστε. Στην Καλκιδική θα πάει. Δεν νομίζω τώρα, εντάξει, δηλαδή τι έκανε τις διακοπές στη Γαλλία, έκανε και διακοπές πριν φύγει για τη Γαλλία. Πόσες διακοπές θα κάνει πια? Να μου πεις λεφτά δεν έχει. Έχει. Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου διακοπές δεν έχει. Να κάνει λίγο personal, να μην κάνει λίγο να προπονηθεί, λίγο να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Εδώ θα το κάνει το personal. Personal στη Καλκιδική. Φίλε, υπάρχει καλύτερο μέρος για διακοπές? Personal, όχι διακοπές, personal. Δεν μπορεί να κάνει και personal και διακοπές μαζί. Personal. Τι? Εντάξει. Μπορεί να τα συνδυάσει άμα θέλει. Θεσσαλονίκη έμενε, δεν μπορεί να βρει ένα personal στη Χαλκιδική. Σε ένα τα ξενοδοχεία που θα μείνει, δεν έχουν personal τα ξενοδοχεία εκεί πέρα. Μπορεί να βρει τον αδερφό του Άγγελου Χαριστέα που κάνει personal. Ορίστε. Το Δήμο. Αλλά ο Δήμος είναι στην Μύκονο αυτή την περίοδο. Γιατί? Έχει δουλειά εκεί πέρα. Όπως στην Μύκονο είναι και ο Ματίγια με τη σύζυγό του, την οποία δεν είχα ξαναδεί και επειδή τυχαία εντοπίστηκε χθες στο Instagram, είναι πολύ αξιόλογη. Είναι η αλήθεια, σύζυγος του Χαβιέ Ματίγια. Άκου τι λέει, τη σύζυγο του παίχτη. Αξιόλογη περίπτωση είναι, δηλαδή, για δύο, φυσικά. Κακό είναι. Μάλιστα. Και του Γκάμα είναι πολύ αξιόλογη περίπτωση. Άλλη καμία έχουμε αξιόλογη περίπτωση του Σούντγκρεν. Για τον Γκάμα έχω κάτι που δεν μπορώ να πω, βέβαια. Εντάξει.
Του Σούντερλαντ είναι καλή και αυτή. Καλή και αυτή. Πιο γυμνή, αλλά εντάξει. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές έχουν ωραίες γυναίκες. Που έχουν 25, 23, 22 έχουν ωραίες κοπέλες. Εσύ δεν θυμάσαι ένα ποδοσφαιριστή που να έχει έρθει στον Άρη, παιδί μου, και να πει ότι η γυναίκα του δεν ήταν ωραία, ας πούμε. Γιατί δηλαδή τώρα. 22 χρόνια ήταν πολύ ωραίες, ακόμα βέβαια είναι, μην φάμε μια παντούφλα. Οι δικές μας οι γυναίκες, δεν θα ήταν οι δικές τους. Που είναι και αθλητές και δεν ήρθε ένας λεφτά, ποτέ... ωραίοι και τέτοια. Δεν ήρθε ποτέ ένας, δηλαδή σε κάνεις 25 χρόνια, ρε παιδί μου. Υπάρχει, υπάρχει στο συμπολίτη. Ακούω την Μπούντου που τη σχολιάζει γι' αυτό. Τη γυναίκα του Μάτος. Ποια. Αυτή η γυναίκα του Μάτος και μοντέλο να ήταν. Την Μπούντου θα την έβλεπε, θα την έβλεπε κακά σημεία. Γιατί δεν έχει. Άλλου, άλλου. Του Βαρέλα. Ναι, δεν, του Βαρέλα. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Του Άργο σου λέω, τόσα χρόνια βέβαια. Βάρη. Παρακολουθεί. Δηλαδή να νεαρή έχει. Νεαρή γυναίκα που ναι, και τι να είπαμε, όχι είναι άσχημη. Όχι νεαρή απαραίτητα. Να δει ρε παιδί μια γυναίκα ποδοσφαιριστή που ήρθε στον Άρη και να πει γιατί είναι μαζί τη τώρα. Αυτό έχω ακούσει ιστορίες, ναι, ότι ήταν πολύ δυνατή. Η Μισελ, φίλε, ήταν η ναι. Ρούμπα. Ρούμπα. Ρούμπα τη λέγανε. Ρούμπα. Μάλιστα. Από, την, από το Μαρόκο, Καζαμπλάνκα. Καζαμπλάνκα. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ όμορφη. Και τώρα που την είδα, πότε πέθανε ο Ανρί, πριν 2 χρόνια. Πέρυσι. 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 Που την έδειξε κάτι φωτογραφίες, ναι. Το πώς είναι σήμερα. Ναι. Είναι μεγάλη, η γυναίκα είναι. Εντάξει, δεν θα ήταν. 60 φεύγα και τα λοιπά. Και παραμένει πολύ όμορφη. Φυσική ομορφιά. Έχει, ναι, έχει. Έχει. Κάμια πλαστική ίσως. Δεν ξέρω αν έκανε πλαστική. Ναι. Πάντως τότε, αλλά ενώ σου λέω ποδοσ... τότε που ήταν 30 χρονών ήταν ναι. Θεά. Όταν ήσουν ένα γραφείο τύπου, ας πούμε, 3 χρόνια, όλοι περνούσαν από σένα. Δεν είδες ένα και να πεις γιατί είναι με αυτήν τώρα. Ας πούμε. Δεν είναι ωραία. Γιατί τις βρίσκει δηλαδή, ας πούμε, κύριε μαζί της. Κάτσε να σκεφτώ. Για να μην του έρχεται καμία στο μυαλό σημαίνει ότι όλες ήταν ωραίες. Όχι, υπήρχαν κάποιες οι οποίες δεν είχαν ενδιαφέρον. Δεν βλέπω τα. Όχι. Ο πιο ωραίος ήταν ο ναυτή. Είχε ωραία γυναίκα. Όχι, γιατί είχε 2. Α, ναι, αφέ. Είχε μία Αγγλίδα και μία Γαλλίδα. Σωστό. Η Γαλλίδα ήταν στο ένα σπίτι και η Αγγλίδα ήταν στο άλλο σπίτι. Τι ωραία. Και επειδή ήταν μουσουλμάνος είχε και τις 2. Τι ωραία. Τι ωραία. Η Αγγλίδα, εντάξει, φίλοι, ήταν. Καταπληκτική περίπτωση. Ορυκτό. Ναι. Αλλά ήταν 2. Δηλαδή αυτό πραγματικά όταν γράψω το βιβλίο μου για τον Άρη, που ήρθε τη μία εβδομάδα με τη μία. Και την άλλη εβδομάδα με την άλλη. Δηλαδή λέει καλησπέρα από εδώ γυναίκα μου. Ναι. Την άλλη εβδομάδα από εδώ γυναίκα μου. Και το λέω τι λέει. Δεν ήταν και πλακατζή αυτό και τέτοια. Λέω. Μα κοροϊδεύει τώρα. Πολύ πλακατζή είναι η άλλη. Ο χαβαλετζή αυτό, ο οποίο μα είπε ότι είχε πίεση στην Ελλάδα του οπαδού. Βέβαια. Όταν πα και κάνει αυτό που κάνει την ανάγκη σου στην παντόφλα του Βαγγέλη, η πίεση από του οπαδού έφταιγε. Εντάξει. Όχι ότι είσαι στο καφενείο. Ήταν λέει αυστηρά, λέει μα πιέζαν να μην βγαίνουμε έξω. Που πήγαμε προετοιμασία στην Ελβετία, καλή ώρα Κράνς Μοντάνα. Και τον βλέπουμε έξω στα μπαράκια μαζί με τον Κάλβο. Στην προετοιμασία. Ξέρεις πώς είχαν φύγει. Έχει πει. Είχε πάει ο Κολτσίδας. Από την υδροροή. Και είχε κάτσει, όχι, είχε κάτσει μπροστά στην πόρτα ακριβώς γιατί ήταν επικίνδυνη. Ναι. Μην φύγει κανένας παίκτης, παιδί μου. Ναι. Φρουρός. Το Γιώργο. Και τι κάνανε, φίλε. Πήρανε το ανσασέρ της υπηρεσίας, κατέβηκαν στο υπόγειο που τροφοδοτούνταν το ξενοδοχείο και φύγαν από εκεί. Αλλά ήταν τόσο γκαντέμιδες που πέσανε πάνω σε όλους τους δημοσιογράφους. Και την άλλη μέρα έφυγε φυσικά ο τέτοιο και υπήρχαν βέβαια οι εξυπνάκηδες ναι. Που τότε έλεγαν δεν φεύγει για πειθαρχικούς λόγους ο ναυτή. Ο Κούπερ είπε δεν θέλω να τον ξαναδώ στην ομάδα. Φεύγει γιατί είναι απλήρωτος. Έτσι λέγαν τότε οι έξυπνοι. Αλλά δεν μπορούσα να τα πω αυτά τότε. Ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας. Δεν ήταν στους δηλωθέντες για το Europa League, δεν ήταν. Όχι. Όχι, δεν ήταν. Μα τον έφυγε ο Κούπερ την άλλη μέρα. Κοιτάξτε, τότε ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας. Δεν μπορούσα να δίνω τι γίνεται μες στην ομάδα. Ο Κούπερ τους μάζεψε όλους στο κέντρο του γηπέδου, το θυμάμαι. Στο κέντρο του γηπέδου και ούρλιαζε. Ούρλιαζε. Και η πλάκα είναι ότι και ο Σαριόγλου ούρλιαζε στο ίδιο μήκος κύματος για να δείξει. Για να μεταφέρει ακριβώς τα λεγόμενα. Ναι, και είπε ότι αυτοί εσείς οι 2 δεν θα ξαναπαίξετε. Και ο Κάλβο. Ο Κάλβο και ο. Έπαιξε ο Κάλβο, δηλαδή, και ο ναυτή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έπαιξε. Τον είχε εκτός. Αφού ήταν στα μας με την Αύστρια. Έφυγε. Έφυγε. Στο μάτς με την Αυστρία έπαιζε. Και είχε βάλει την ασίστ στο Ρουίς, νομίζω. Ναι. Τότε είχε πει μόνο για τον αυτή. Ναι. Αυτοί οι 2 πάντως ήταν το βράδυ έξω. Αυτό είναι σίγουρο. Ούτε ο Μπαρκάν θα τα έκανε αυτά. Τι? Ούτε ο Μπαρκάν θα τα έκανε αυτά. Ο Μπαρκάν, ρε φίλε, δεν έκανε την προετοιμασία τέτοια πράγματα. Όχι, ο άνθρωπος κανονικά ήταν στην προετοιμασία. Εκεί πήγε, όχι, εγώ για άλλο. Αλλά εκεί πήγαμε για προετοιμασία, πού να το κάνει ο Μπαρκάν. Γιατί εκεί που πήγαμε για προετοιμασία στην Ελβετία, πού να το έκανε. Άμα θέλεις, βρίσκεις. Φίλε, άκου να σου πω κάτι. Ήταν το Κράνς Μοντάνα. Ναι. Έτσι λέγεται όταν η περιοχή. Το ξενοδοχείο λοιπόν της ομάδας
ήταν 4 χιλιόμετρα από το χωριό. Οι τύποι φύγαν από το ξενοδοχείο και περπάτησαν 4 χιλιόμετρα το βράδυ στην Ελβετία. Είναι άρρωστη, για να έρθει να πιει μπύρα. Είναι άρρωστη. Τι μου λες τώρα. Είναι άρρωστη. Έχει κατεβάσει μπύρα ο Κάλβος στον Παξέκη πέρα στην Περία. Τον είχα πετύχει πόσες και πόσες φορές. Εντάξει, όλοι αυτοί πίνουν, ρε φίλε. Και θα πιούν, να σου πω κάτι, αφού έτσι έχουν μάθει. Εγώ δεν σου λέω να μην πιεις. Αλλά δεν γίνεται να πηγαίνεις τις 10 μέρες προετοιμασίας το βράδυ να βγεις έξω. Πληκτικά πράγματα. Εντάξει, δεν λέω ποιος ποδοσφαιριστής είχε πάντα μια μεγάλη κούπα και μέσα έβαζε ουίσκι. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, μπορούμε να το πούμε. Όχι. Γιατί? Όχι, αυτό είναι γνωστό το περιστατικό, γι' αυτό το λέω. Δεν κάνει. Δεν κάνει, Νίκο μου, είναι θέμα αρχής να μην λες πράγματα, ναι, τα οποία είχες την αποκλειστικότητα να τα πληροφορείς. Να κάνουν τον έξυπνο τώρα. Αυτό τώρα το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι. Έπεσε πάνω σε όλους τους δημοσιογράφους, γι' αυτό το λέω. Με ουίσκι. Τι? Με ουίσκι. Πάλι ο Κολτσίδας ξέρει. Άρα θα κάνω μια αυτοβιογραφία του Κολτσίδα, θα γράψω. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιώργο Κολτσίδα λίγο, να μας πει, ναι, πει δύο-τρία πραγματάκια. Και ο Κολτσίδας το είχε πιάσει. Τους έβλεπε με μια κούπα, πίναν. Τι πίνει μέσα, και είχε άλλο ποτηράκι μέσα που έπινε. Αυτά είναι συστήματα. Γι' αυτό λέμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι παιδιά. Εντάξει, καλά, ρε φίλε, και αυτοί είναι και άνθρωποι. Εντάξει, τα πιούν λίγο. Δεν γίνεται. Ο ναυτή τον έλεγε σαν πίνει και έλεγε: εγώ είμαι μουσουλμάνος, δεν πίνω. Και τον έχω πετύχει έξω στη Θεσσαλονίκη με μπύρα στο χέρι. Τον ναυτή τον έχει σταματήσει φίλος μας αστυνομικός αργά το βράδυ να κατεβάζει το παράθυρο να είναι με άλλους δύο τότε συμπαίκτες στον Άρη. Δεν θα πω ποιοι είναι. Γιατί, φίλε. Δεν θα πω ποιοι είναι. Ο Νέτο και ο Κάλβο. Ναι. 30 φορές σου πέτυχα έξω. Ναι. Ναι. Και λέει τα μάτια του λέει ήταν κόκκινα. Το αμάξι λέει μύριζε περίεργα μέσα. Καταλάβαμε ότι είναι ποδοσφαιριστές, λέει, και του αφήσαμε και φύγαμε. Ντροπή, έπρεπε να του πιάσει. Μπα και γλιτώναμε και κάνα συμβόλαιο. Πειθαρχικό παράπτωμα. Όλα τα πήρουν αυτοί. Όλα. Και να ήταν μόνο. Τέλο πάντων. Έχουμε την συνάδελφο, ωραία. Θα συνδεθούμε, θα κάνουμε μια παρένθεση λίγο, θα συνδεθούμε με το αεροδρόμιο Μακεδονία, εκεί που βρίσκεται η Αγάπη Γαβριλίδου. Πορτογάλος. Αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος. Α, Βραζιλιάνος ήρθε. Α, δεν ήρθε αυτός ο δεξιός. Ο Ροντρίγκο, αυτός είναι. Α, Βραζιλιάνος είναι. Έπαιζε στην Πορτογαλία. Α, έπαιζε στην Πορτογαλία απλά. Εντάξει. Ροντρίγκο Σοάρες χτίσατε. Και Ροντρίγκο και Σοάρες. Πώς λεγόταν η πρώτη του ομάδα, θύμισε μου λίγο. Πω, ρε Νίκο, περίμενε να σου πω τώρα. Περίμενε. Όχι, δεν ήταν η λοιπόν, Γκρέμιο. Μια άλλη που έχει ένα περίεργο γκρέμιο, όνομα. Γκρέμιο Ανάπολης. Η άλλη, η επόμενη τότε. Η Νάπολη. Νίκο τώρα. Εντάξει, γκρέμιο Ανάπολης. Εντάξει. Μια... Έτσι λέγεται, Γκρέμιο Ανάπολης. Μια Σάο Ζωάο. Σάο Ζωάο. Κάπως... Α, περίμενε. Ουνιάο Σάο Ζωάο. Ουνιάο Σάο Ζωάο. Και μετά Σάντρο Αντρέ και Γκρέμιο Ανάπολης. Ουνιάο Σάο. Και έχει παίξει η Βραζιλία. Λοιπόν, έφτασε πριν από λίγο. Μέσα Φραγκφούρτη στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς δεν έχει κάνει κάποια δήλωση, δεν υπήρχε δυνατότητα. Γιατί δεν τον έβγαλε σε ένα να μιλήσει ο Γομαριζής του Πορτσουγκίζ. Εν τω μεταξύ, Χρήστα, δεν ξέρεις ότι οι δικοί σας παίκτες κάθε φορά μιλάνε και κάθονται εκεί μπροστά. Οι δικοί μας έρχονται βιαστικά και φεύγουν. Βέβαια. Είναι σκάνδαλο αυτό. Το παίζουν φίρμες αυτοί οι δικοί σας. Γιατί εμείς έχουμε Παντελή Ζουμπούλη. Και απλώς εμείς έχουμε άνθρωπο που κανονίζει για τη μετάφραση. Και εμείς έχουμε Παναγιώτη Ερωνιάδη. Έφυγε ο Κυριάκος εκεί και διαλύσατε. Άσε τώρα. Μπα και επί Κυριάκου, δεν μιλούσαν ποτέ. 18 άτομα έχετε στο γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ. Πώς, 23, πώς είναι. Τώρα που έφυγε ο Κυριάκος έχουμε 14 από τα 15. 14 άτομα. Τι 14, σιγά. Αγάπη, θα ψηφίσει εκλογές. Γιατί δεν πας εκεί κατευθείαν. Ψηφίζω Κοζάνη, αλλά αν ψήφιζα Θεσσαλονίκη θα ψήφιζα Κινάλ Κυριάκου Κυριάκου. Δηλαδή, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εμείς θα ψηφίσουμε τον Πιπερίδη, δηλαδή, άμα πει για εκλογές. Χρήσατε, ο Κυριάκος έχει μια άλλη θέση στην καρδιά μου. Έχει, ναι. Ναι, okay. Στη δική σου. Είναι ο άνθρωπος που γνώρισα εγώ στον ΠΑΟΚ που με βοήθησε πρώτα μου βήματα. Προφανώς και τον ψήφιζα. Ναι. Φίλος μου είναι ο Κυριάκος. Ψηφίζει στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να το ψηφίσετε. Φίλος μου είναι ο Κυριάκος. Άρα και θα το ψηφίσετε. Είναι από τους λίγους στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Από τους λίγους που σέβονταν πάντα όταν ήμουν εγώ στην ομάδα τον Άρη. Δεν το βρίσκει συχνά αυτό. Και το λέω γιατί μου συνεργαστήκαμε. Όταν ήμουν στην αντίστοιχη θέση, 3,5 χρόνια, υπήρχαν πολλές φορές που συνεργαστήκαμε. Είναι λοιπόν από τους λίγους ανθρώπους ο Κυριάκος που πραγματικά σέβονταν τον Άρη. Δεν έκαναν αυτό που κάνουν πολλοί που το ξέρεις, το ζεις, ότι... Ναι, εντάξει, απ' την άλλη, Κινάλ δεν μπορώ να ψηφίσω, να ξέρεις. Έχει την κληρονομία του Πασόκ, οπότε δεν μπορώ. Να, εδώ ο Νίκος, εδώ, ο γνωστός πρασινοφρουρός.
Τι? Σήμερα δεν με αγγίζουν αυτά, παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Θυμάσαι τι ήθελα να ψηφίσω, έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι το θυμάσαι και εσύ αυτό. Ωραία, ψήφισε κοινάλ τότε, εντάξει. Ωραία, α, μπράβο, γιατί τώρα τι, ήρθε το παλικάρι λοιπόν αυτό, τι, τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ, θα τον αποκτήσει, πού είμαστε με το συγκεκριμένο? Τώρα κοίτα, πάμε κατευθείαν για ιατρικές εξετάσεις. Ναι. Μαζί. Και αύριο το πρωί θα ακολουθεί η καθιερωμένη διαδικασία. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα. Ελεύθερος είναι? Δεν είναι ακριβώς ελεύθερος. Έμεινε ελεύθερος από την ΑΒΕΣ, αλλά υπάρχει μια δέσμευση, τέλος πάντων, με την βραζιλιάνικη την ομάδα. Έχει ποσοστό. Την Κρέμιο Ανάπολης. 800.000 ευρώ είναι περίπου το ποσό που πρέπει να δώσει ο ΠΑΟΚ στους Βραζιλιάνους για να τον κάνει δικό του. Και εδώ κολλάει Χρύσανθε αυτό που λέγαμε το πρωί. Ότι αυτά που λέγανε ότι είναι ελεύθερος ο παίκτης και πώς γίνεται να μην το πήρε η ΑΕΚ και όλα αυτά. Μάλλον δεν ήταν τόσο ελεύθερος ο παίκτης. Εσύ είχαμε δώσει 700.000 μελισανίδι τότε. Ναι. 800. Γιατί τον περάσατε. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει να τα δώσει τα 800. Προφανώς θα. Ή το ανακάλυψε και ο ΠΑΟΚ τώρα? Όχι, το ξέρουμε. Εδώ εμείς το ξέρουμε από νωρίς το πρωί. Μάλιστα. Προφανώς είναι κάτι που ξέρει και ο ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό είναι και θέμα διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Ναι, αυτό έχει βγει από την Πορτογαλία από το πρωί. Και από εκεί πέρα, εντάξει, έχουμε πολλές φορές ότι άμα δεν δεις ανακοίνωση, δεν βάζεις χέρι στη φωτιά. Μάλιστα. Αλλά ο παίκτης είναι εδώ, περνάει ιατρικά. Αυτό είναι, είναι ο λόγος που δεν μιλάνε πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές μέχρι να τελειώσει ένα θέμα. Είναι δασκαλεμένοι από τον εκπρόσωπό τους και από την ομάδα βέβαια να μην τοποθετούνται. Στον Άρη ήταν τελειωμένη η περίπτωση του Σούντγκρεν και γι' αυτό μίλησε ο ποδοσφαιριστής στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση αυτού που επέστρεψε πάλι ο Σοάρες. Πώς τον είπε, Σοάρες, το μικρό το πρώτο. Ροντρίγκο Σοάρες. Ροντρίγκο Σοάρες. Μάλιστα. Ναι, στην Πορτογαλία τον ξέρουν ως Ροντρίγκο και στην Βραζιλία. Μάλιστα. Αυτό κρατάμε. Άρα τζάμπα πήγε στο αεροδρόμιο. Όχι, το ξέραμε, ήμασταν ενημερωμένοι. Εκεί τι πήγατε, δεν πήγατε. Να πιείτε καφέ. Φωτογραφίες πήγαμε για φωτογραφίες. Μπορούσε να στέλνετε φωτογράφους. Άρα στο ΠΑΟΚ. Και ο φωτογράφος θα βγάζει την αγάπη, ρε φίλε, με τον Ροντρίγκο. Βγήκες με τον Ροντρίγκο. Δεν βγαίνω, όχι. Δεν βγαίνω ποτέ φωτογραφία με τον παίκτη, δεν μου αρέσει καθόλου. Άρα γιατί πήγες. Έχουμε αυτό το σημείο, με παρακαλάει ο ΠΑΟΚ για να βγω. Γιατί έβγαλα μία μόνο τον παίκτη. Αυτός εδώ είναι ο Ροντρίγκο. Θα τον κάνω μια χαψιά, να ξέρεις. Τι είναι, πολύ αδύνατος είναι. Κάτσε λίγο, άμα κάνεις μια χαψιά αυτόν, τον Ισμαήλ Σίλβα, τι θα τον κάνεις που είναι 1,65. Ναι, αλλά είναι πιο ταυράκι εκείνος. Δεν νομίζω, και αυτός μια χαρά είναι από κοντά. Από κοντά. Ναι. Αυτός που είναι δίπλα του με τα χέρια είναι στη μέση. Άνθρωπος του ΠΑΟΚ είναι. Αυτός είναι άνθρωπος του ΠΑΟΚ. Αν μου έλεγες τι ομάδα είναι αυτός, θα έλεγα ΠΑΟΚ όντως. Όντως. Ναι, υπάρχει ένα επίπεδο. Έχει ΠΑΟΚόφατσα. Έχει ΠΑΟΚόφατσα, μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ο άλλος ποιος είναι μαζί του, με το Μούση? Και αυτός ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ είναι. Δύο ανθρώπους έστειλε ο ΠΑΟΚ εκεί να τον υποδεχτούν. Δύο και ένας αμάξι, τρεις. Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Κάτσε να δω. Χαμός. Ένας, δύο, τρεις. Πληρώνει ο Ιβάν. Εντάξει. Πολύ καλά, εννοείται. Τι πλάγες τώρα. Μάλιστα. Ωραία, αγάπη. Ολοκληρωθεί. Αυτά από το αεροδρόμιο. Άρα εμείς περιμένουμε να δούμε με ποιον θα βγεις φωτογραφία για να το αξιολογήσουμε ανάλογα. Δεν θα βγείτε φωτογραφία γιατί δεν βγαίνω ποτέ. Ποτέ. Βγήκα πρώτη φορά μετά από 4-5 χρόνια πόσο είμαι στο χώρο. Ναι. Βγήκα φωτογραφία με τον Μπέλκα με το κύπελο τώρα στο τελικό. Και αυτό επειδή έβγαιναν όλοι και είπα ότι πρέπει να έχω μία κι εγώ. Αυτό. Τίποτα άλλο ποτέ. Με το κύπελο δεν πήγες να βγεις φωτογραφία που είδα όλους τους συναδέλφους. Αυτό έλεγα σήμερα ότι δεν πήγα. Χρήσανθε, όχι. Είδα όλους τους συναδέλφους με τα παιδιά τους να έχουν βγει φωτογραφία. Όχι όλους. Από εμάς δεν έχει πάει κανένας. Ούτε Σταύρος, ούτε Στέργιος, ούτε εγώ, ούτε Ελένη κανένας. Η Ελένη πώς θα πάει, αφού δεν είναι εδώ. Ναι, η Ελένη δεν είναι εδώ. Οκ, okay. Άμα ήταν εδώ μπορεί να πηγαίνει, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Αλλά από εμάς δεν πηγαίνει. Το Rose τον έβγαλε φωτογραφία που ήταν στην ίδια πτήση όπως μου λένε. Έβγαλα, ρε, δεν τον έβγαλα. Εγώ το είπα καταρχάς ότι ήταν εκεί, έδωσα πληροφορία ότι ήταν εκεί. Δεν τον έβγαλα όμως γιατί τον είδα βγαίνοντας και δεν ασχολήθηκα. Ρε, αγάπη. Συγγνώμη, δεν έστειλα μήνυμα. Είπα ότι ήρθε Rose. Βγάλω και μια φωτογραφία. Ντροπή. Δεν τον έβγαλα φωτογραφία, συγγνώμη, παιδιά. Ο Τέο. Έχουν υποτογράφει. Αυτός με τα χέρια μου λένε είναι ο Τέο. Ορίστε, έχω και πληροφορία. Ο Τέο, ναι. Που είναι με... Όχι. Αυτός με τα χέρια. Ναι. Ο λίγο πιο κοντός δεν είναι ο Τέο. Ο άλλος είναι ο Τέο. Ο άλλος είναι ο Τέο. Ο λίγο πιο ψηλός. Βλέπεις. Ναι. Τα αριανάκια τους ξέρουν όλους όπως βλέπεις. Αυτή με τα παρατσούκλια είναι και πιο επίφοβη. Λοιπόν. Ο Τέο. αυτή με τα δυσύλλαμα. Τέο εννοώ τον Καρυπίδη. Ναι. Λοιπόν. Ο Καρυπίδης είναι Κάρι.
Ναι, είναι και τέο όμως. Είναι και τέο. Α, οκ, εντάξει. Ωραία. Ωραία, κάποια Γαβριλίδη, σου ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και σε σένα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Την ασπρόμαυρη. Αυτή με τα δυσύλλαβα πάντα είναι λίγο επίφοβη. Πρέπει να του προσέχετε λίγο με τα παρατσούκλια τα δυσύλλαβα. Θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα πάμε στο break, αφού κλείσαμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χριστοκιώση, δώσω το break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα, All About Harrison Air στον Λίμπερο 107,4. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Και σας περιμένουμε μέχρι να μας πει και ο Χρήσανθος τι γίνεται με την περίπτωση. Τώρα θα σας πω. Του Ιντέγε, Μπράουνι Ιντέγε. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το όνομα, ποιο είναι το επίθετο. Είναι λίγο. Λοιπόν. Περίεργο. Ο Ιντέγε αξιώνει ένα ποσό κοντά στις 700.000 ευρώ. Πολλά. Ο Άρης δεν ανεβαίνει μαζί με τα μπόνους και τα λοιπά πάνω από τις 450 με 500.000 ευρώ. Επίσης πολλά. Αλλά επειδή είναι και τα μπόνους μέσα και τα λοιπά και επίτευξη στόχων και σούξου μούξου μανταλάκια. Και μπόνους συμμετοχών. Δεν το ξέρω αυτό. Α. Δεν θα κάνω ότι ξέρω κάτι που δεν ξέρω. Τα μπόνους είναι στόχων κυρίως. Και γκολ μπορεί, ας πούμε. Όχι. Όχι. Στόχων. Στόχων, μάλιστα. Βγαίνεις UEFA, ας πούμε, Europa League. Ναι. Βγαίνεις Champions League. Βγαίνεις εκεί, παίρνεις κύπελο, παίρνεις πρωτάθλημα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Ο Άρης έχει ένα μειονέκτημα αυτή τη στιγμή. Κάτι που δεν σκέφτεται προφανώς ο ποδοσφαιριστής και είναι φυσιολογικό και ισχύει για πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν τον απασχολεί τον Ιντέγε αν ο Άρης τον θέλει 15 Ιουνίου. Και τον κάθε Ιντέγε. Σωστό. Ο Ιντέγε ξέρει ότι. Και είναι 15 Αυγούστου. Ο Ιντέγε ξέρει ότι έχει 2,5 μήνες μπροστά του, 3 μήνες. Παραπάνω. 3 μήνες και 15 μέρες. Βάζω και το Σεπτέμβριο. Ναι. Βάζω και το Σεπτέμβριο για να βρει ομάδα. Και προφανώς ομάδα με τα λεφτά που του προτείνει ο Άρης θα βρει. Όταν πέρσι στην Κίνα έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που φυσικά δεν τα βρει πουθενά αυτά, εκτός αν είναι καμιά τέτοια περίεργη χώρα πάλι, ναι. Ξέρει πολύ καλά ότι το 500αρικάκι το έχει για πλάκα. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει, τι προοπτικές έχει στην καριέρα του, αν θέλει να ξαναμπεί σε μια διαδικασία και ότι την μπήκε στη διαδικασία της συζήτησης. Είναι γιατί βλέπει μια προοπτική, μίλησε με τους ανθρώπους του Άρη, είδε και ο ίδιος ότι, και ο εκπρόσωπός του μάλλον, ότι γιατί υπήρχε το και conference, μιλήσανε δηλαδή όλοι μαζί, ότι είναι ένα project που τον ενδιαφέρει. Έτσι. Ναι. Και έχει ζήσει και η Ελλάδα, αντιλαμβάνεται. Από εκεί και έπειτα όμως, αυτή τη στιγμή θεωρώ δύσκολο να δεχτεί με τους οικονομικούς όρους του Άρη, και να απαντήσει άμεσα. Αλλά υπάρχει διαπραγμάτευση, ρε παιδί μου. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Μιλάνε, συζητάνε. Να. Τώρα, αν αύριο ξυπνήσει και πει ναι, πάω στην Ελλάδα να παίξω και, τα λοιπά, είναι κάτι άλλο. Συνήθως, εμπειρικά το λέω, οι παίχτες αυτοί σε τέτοιες περιπτώσεις περιμένουν. Ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει όμως. Ο Άρης όμως δεν μπορεί να περιμένει. Και επειδή λοιπόν ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει, έχει δώσει ένα περιθώριο στον Ιντέγε κάποιων ημερών. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πότε είναι, αλλά εικάζω ότι είναι μέχρι Κυριακή Δευτέρα. Και σε περίπτωση που δεν, επειδή μάλιστα ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι ο δεύτερος, είναι στη διαδικασία λύσης συμβολέου με την ομάδα του. Ναι. Άρα δεν είναι ότι εκεί πιέζεται ο Άρης ότι θα μου φύγει ο Παπαδόπουλος όσο εγώ περιμένω τον Ιντέγε. Έχει 4-5 μέρες μπροστά του άλλος για να το λύσει. Άρα σου λέει, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτές τις 4-5 μέρες. Περιμένω λοιπόν τον Ιντέγε. Η εναλλακτική είναι καλύτερη από τον Ιντέγε. Όχι. Στα δικά μου τα μάτια ναι. Ναι. Γιατί είναι ενεργός. Πολύ βασικό. Ο ποδοσφαιριστής και δεν έχει αυτό το χρόνο. Ποιοτικά. Ποιοτικά τώρα δεν νομίζω ότι είναι καλύτερος. Ποιοτικά. Αλλά το ποιοτικά είναι σχετικό το ποιετικά. Ποιοτικά. Και ο Κόκε ήταν καλύτερος ποιοτικά από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Είναι ίδιο στυλ με τον Ιντέγε. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι και ίδιο χρώμα. Έχει παίξει και αυτό στην Ελλάδα. Σκέφτεται. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται. Μπορεί. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο πρόσφατος, αλλά θα τον θυμόμουν. Ναι. Δηλαδή, άμα έχει παίξει πριν 5 χρόνια, α πούμε, 6 χρόνια και δεν το ξέρω.
Δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Άρα είναι πιο σοκολατή για να λες ότι μπορεί να είναι το ίδιο χρώμα. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο μάλλον. Μπορεί να είναι πιο σοκολατένιο, ρε παιδί μου. Ναι, λίγο, ναι. Ναι. Σαν τον Ντουάρτη δηλαδή μπορεί να είναι. Ναι. Όχι. Όχι. Πιο μαύρο. Πιο μαύρο. Μάλιστα. Και υπάρχει άλλη μια περίπτωση. Και τρίτη. Ξανθομπάμπουρα. Α. Ο Χόλμπεργκ. Όχι. 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 Αυτό μπορεί να το βρει και αντίπαλο κιόλα. Τον Ξανθομπάμπουρα δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια καλά. Ναι. Δηλαδή έχω εικασία για τον Ξανθομπάμπουρα. Ξανθομπάμπουρα. Δεν είναι. Τον Ιντέγε, α πούμε, νομίζω ότι κατάλαβαν οι πάντε αφού που μα στέλνανε μηνύματα. Αν είναι ο Ιντέγε. Ναι. Κατάλαβαν ότι φωτογράφησαν τον Ιντέγε τι προηγούμενε μέρε. Για τον Ξανθομπάμπουρα δεν είμαι τόσο σίγουρο. Μάλιστα. Ο Ξανθομπάμπουρας έχει παίξει Ελλάδα. Δεν είμαι τόσο σίγουρο. Α, δεν είσαι τόσο σίγουρο. Δεν το έχει τσεκάρει. Ότι είναι αυτό όντω. Ναι. Έχω μια εικασία όμω. Δεν υπάρχει κάτι από. Επειδή έχουν κυκλοφορήσει διάφοροι. Ένα Βενεζουελάνο. Δεν υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, του στρες του τερματοφύλακα του Όφη. Δεν υπάρχει θέμα Γκάλο. Δεν υπάρχει θέμα Κουλιμπαλί. Γενικότερα από τα περισσότερα εκ των ονομάτων που γράφτηκαν για τον Άρη, τα 9 στα 10 δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ο τερματοφύλακας της Λαμίας. Πώς το λένε αυτό, να. Σαράνοφ. Μπράβο. Ο άλλος του Αστέρα Τρίπολης συνέχισε στον Αστέρα Τρίπολης από ό,τι ξέρω. Ο Θεοδωρακάκης, Θεοδωράκης. Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο. Ανανέωση με τον Ατρόμητο. Θεοδωράκης, Θεοδωρακάκης, κάπως έτσι. Το Ατρόμητο ή το Αστέρα Τρίπολης. Το Ατρόμητο. Εκείνος είχε ακουστεί. Όχι. Όχι. Αυτός ήταν. Όπα. Σιγά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, anyway, όπως και να έχει. Το είχε ακουστεί, δεν μας επηρεάζει. Υπήρχε, είχε προταθεί, οκ. Okay. Άλλος, νομίζω λέμε διαφορετικό. Για τον δεύτερο τερματοφύλακα δεν βιάζει, νομίζω. Είπαμε, αυτές οι τέσσερις κινήσεις. Μία έγινε, γίνουν και άλλες τρεις. Δύο γίνανε. Δύο. Σούντγκρεν και Ντουάρτε. Εγώ σου λέω τις τέσσερις μετά το Σούντγκρεν. Όχι, πρέπει να το μετράς το Σούντγκρεν. Πέντε δηλαδή. Όχι. Βέβαια. Πέντε, ωραία. Γίνανε. Μένουν άλλες τρεις. Εντάξει, όταν στις 5 Μαρτίου. 5, συγγνώμη. Θεοδωράκη στον Ατρόμητο, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι. Άρα δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα για φόρ. Όχι, δεν είπα αυτό. Άμα απαντήσει αύριο. Ο Ιντέγη και πει όχι. Αρνητικά. Εννοείται και πει ναι. Κοίταξε, αύριο μπορεί να αλλάξω τα δεδομένα και να πει το εξής. Ότι εγώ θέλω 700, εσύ δίνεις 500, δώσε μου 600. Και να πει ο Καρυπίδης, εντάξει, τα δίνω. Και αυτό μπορεί να γίνει στη διαπραγμάτευση. Όλα αυτά υπάρχουν. Απλά εγώ εμπειρικά τώρα και χωρίς να είμαι μπροστά στις διαπραγματεύσεις, ναι, λέω ότι συνήθως αυτοί οι παίκτες, ναι, γιατί δεν είναι κανένα λοιμό, και ούτε είναι 35. 30 χρονών. Πολύ όριμη ποδοσφαιρική ηλικία. Ναι, ξέρει τώρα και ο μάνατζερ του. Δηλαδή, πρόσεχε, είμαι ο μάνατζερ του, ρε φίλε τώρα. Άσε έξω που εμείς είμαστε Άρης και θέλουμε να έρθει ο παίκτης κτλ. Και βιαζόμαστε. Είμαι ο μάνατζερ του και μιλάω με τον Ιντέγη. Και λέω: Ιντέγη, ναι, είναι μια καλή προοπτική. Βλέπω ότι έχουν μια προοπτική εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γουστάρω κιόλας κόσμο, γήπεδο, αυτά το ένα το άλλο. Άμα πάμε και παίξουμε ένα χρόνο εκεί, του χρόνου θα ξαναπάρουμε λεφτά από δεξιά και αριστερά και θα πάμε στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Είναι ένα καλό περιβάλλον για να επανέλθω. Συζητάς αυτά. Και σου λέει ο μάνατζερ του: Οκ, Μπράουν, Ιντέγε. Φύγαμε το μικρό. Μπράουν, Ιντέγε. Φίλε, είναι 5 Ιουνίου. Ναι. Του λέει, θα βρεις άλλες εταιρείες. Θα έχω, φίλε, το 500, θα στο βρω χαλαρά εγώ. 5 θα σου φέρω. Θα πάω στην Τουρκία και θα σου φέρω 800. Ναι. Απλά θέλει λίγο υπομονή να το δουλέψουμε, να το κάνουμε, να κάνουμε τις προτάσεις μου κτλ. Είναι 5 Ιουνίου όμως. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνει οι μεταγραφές. Γιατί είσαι ελεύθερος. Mm. Με αυτή τη λογική δεν θα δεσμευόμουν. Ξαναλέω αυτό. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να αντιλαμβάνεται πώς παίζεται το παιχνίδι συνολικά. Όχι απλά να βλέπει χρήματα, ποσά ή οτιδήποτε άλλο. Πες μου ένα λόγο για να δεσμευτεί. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, αν το δεις. Α, φωτογραφίε του Σούντρα με τη φανέλα. Αυτή είναι η καινούργια φανέλα του Άρη τελικά. Να τη. Φωτογραφίε του Σούντρα με τη φανέλα του Άρη. Βάλτε ρε φίλε, άντε, βάλτε σε αυτές τις φωτογραφίες και στο Instagram μας. Πολύ ωραία φανέλα είναι αυτή, φίλε. Μένα μου αρέσει έτσι. Δημοσιογράφοι, θα πάρουν κανένα φανέλα. Να αγοράσουμε, ρε φίλε, λεφτά υπάρχουν. Να αγοράσουμε, ρε φίλε. Τι είδε, κούτρα θες. Κούτρα, φανέλες. Πώς θα πουλήσει η ομάδα. Εντάξει, στους δημοσιογράφους. Κούτρα μπαίνει στο γήπεδο. Κούτρα και φανέλα. Στους δημοσιογράφους. Τι, αφού θα καθιερώσω από φέτος με αίτησή μου προς τον. Ως ανεπίσημο γραφείο τύπου. Ως ανεπίσημο γραφείο τύπου που λέει ένας φίλος μου. Ναι. Να πληρώνουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Η μισή δεν θα έρχεστε. Εμείς πάμε για δουλειά. Θα σου βγάλω διαρκέσαι.
Κλείσαμε. Μου το έπαινα αυτό. Λέει, εκεί που είσαι τώρα στον Άρη, λέω τι λες. Τι λες. Τι λες. Χαιρετίσματα στα παιδιά στο γραφείο επικοινωνίας, γιατί αυτός που μου το έλεγε θέλει να φάει το ζουμπούλι. Λέω, είναι αδερφός μου ο ζουμπούλης, δεν γίνεται να τον φάσει. Θα μείνει εκεί 35 χρόνια. Θα μας οδηγήσει στο Champions League. Ναι. Θα δείτε σε λίγο και στο Instagram του Λαμπαουτάρη τις φωτογραφίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Υπάρχω και θα το κάνω εγώ. Άρα τι, είναι παίκτης μας δηλαδή, επίσημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει ανακοίνωση. Κοίτα, όταν Ρε φίλε, τον έβγαλες με φανέλα του Άρη. Η ανακοίνωση είναι η φανέλα. Τώρα για το συμβόλαιο δεν ξέρω πότε και τι. Θα δούμε. Πότε θα ανακοινωθεί ότι είναι επίσημη. Μάλιστα. Άρα υπέγραψε. Ωραίος γαμπρός. Προβάρι, δε σύντομα η αποκάλυψη της πρώτης. Α, η δεύτερη εμφάνιση, το λένε κιόλας. Αυτή είναι η δεύτερη. Έτσι λένε, η δεύτερη εμφάνιση. Άρα χωριστό αυτό, φίλε. Μαύρη δεν θα έχουμε. Η αποκάλυψη της δεύτερης εμφάνισης του Άρη. Είναι αυτή. Ωραία είναι, μ' αρέσει αυτό το χρώμα το κίτρινο. Σκέτο κίτρινο. Ωραία είναι, όντως. Θα την προτιμούσα. Μόνο που την αποκαλύψατε χθες, παιδιά. Κάτι τσακαλά και το πήρα χαμπάρι. Ναι. Προβάρει τη δεύτερη εμφάνιση τη σεζόν 19-20. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, φίλος ακροατής, να τον ακούσουμε. Χαίρετε. Γεια σου, Χρήστανθη και Νίκο. Γεια σου, Κλέμεν. Είχα να πάρω κάποιες μέρες, άκουγα τους ακροατές τι λέγανε, τους είδα λίγο μπερδεμένους. Ποιος θα παίξει τώρα βασικός, ποιος θα παίξει αναπληρωματικός, αυτά τα ξέρει ο προπονητής. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με τον δεξί μπακ, τον Σούντγκρεν. Και αν ακούσω και τον Center for, δεν ξέρω ποιος θα είναι ακόμα, με αυτούς τους δυο συν τους περσινούς είμαι υπερικανοποιημένος. Τώρα βλέπω ότι ο Καρυπίδης μας εκπλήσει, πήρε και τον Κουέρτα, λέει, για το παίκτης. Κουέρτα, Ντουάρτε. Ντουάρτε, Κουέρτα. Κουέρτα, δύσκολο. Είναι η διασταύρωση Κουέστα με Ντουάρτε αυτό που είπες. Με Κουέντα. Ναι. Λοιπόν, άκουσα ότι είναι και αυτός ένας πολύ καλός παίκτης. Ναι. Χάφ από ό,τι άκουσα είναι που μπορεί μαζί με το Σιώπη και το Ματί για να αποτελέσουν τριάδα στη μεσαία γραμμή. Άκου λίγο, άκου κλειωμένη. Αν ο Ντουάρτε παίξει το μισό από ό,τι έπαιζε πέρσι στην Χέρκουλες και κυρίως τη χρονιά που πήγε στον Άγιαξ, τότε εδώ στην Ελλάδα θα τον αγαπήσουμε πάρα πολύ. Αρκεί γιατί πρέπει να προσαρμόζεσαι, να μπει στο κλίμα, να είναι διαφορετικό. Δεν έχει βγει από την Ολλανδία αυτός. Τώρα ναι, βγαίνει. Μάλιστα, ο τύπος είναι εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει, στον Άρη δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης. Με δύναμη, με αριστερό πόδι, με ταχύτητα, με το πώς παίζει με ανάποδο πόδι. Γιατί παίζει από τα δεξιά και μπαίνει και μπουκάρει προς τα αριστερά. Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης. Με κάθε τι πάσα. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και μέσα στο γήπεδο με τη φανέλα του Άρη. Γιατί και το λέω συνέχεια, ο Μαυράη δεν ήταν κακός παίκτης. Αλλά εδώ δεν μπόρεσε, ήταν χειρότερος από μένα. Κάποια περίπτωση με θυμίζεις τώρα που ήρθε με τα Βαΐων και Κλάβων πέρσι το καλοκαίρι και δεν ακούμπησε, ο Κολάσο. Ο Κολάσο είναι Αργεντίνος, είναι άλλη φάση. Οι Αργεντίνοι πάντα έχουν το θέμα τους όταν έρχονται την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αν εξαιρέσει το μεγάλο Κάμπορα, ο οποίος ήρθε και ήταν σαν να έπαιζε 5 χρόνια εδώ πέρα. Γενικά είναι προβληματική στην πρώτη του σεζόν. Ντελόρτε. Τι λέω, Γκρασιάν, φίλε. Γκρασιάν. Μιλάμε τώρα για παιχτάρα ο Γκρασιάν. Παιχτάρα. Και γύρισε πίσω και έκανε παπάδες πάλι. Εντάξει. Ο Ντουάρτε δηλαδή είναι χαφ, είναι οχτάρι. Είναι οχτάρι που παίζει και εξτρέμ. Και δεκάρι. Είναι οχτάρι που παίζει και εξτρέμ, ναι. Λοιπόν, περιμένω και το Center Four. Τώρα αυτό το όνομα που είπατε, το Ιντιαγέ, που τον θυμάμαι, είναι Ιντέγε. Αυτό που έπαιξε τον Ιντέγε. Ναι. Ο Ιντέγε, αυτός είναι, ναι. Σήμερα τους αλλάζω όλους τα ονόματα. Ναι. Είναι αυτός που έπαιξε μερικά χρόνια στον Ολυμπιακό. Ναι, το 15-17. Τον θυμάμαι, είναι ένα καλός παίκτης, τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Αν τώρα έχει γίνει 120 κιλά, δεν ξέρω. Μια χαρά είναι, στεγνώση. Έχει ανεβάσει και, ο Ιντέγε. Ανεβάζει και stories. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι. Το σουλούπι του καταρχήν δεν είναι για να είναι χοντρός αυτός. Νομίζω ότι αυτό το νούμερο που είπατε δεν θα το δώσει ο Άρης. Και εντάξει, φυσιολογικά είναι να μην το δώσει. 700.000 ευρώ είπατε, κάπου εκεί είπατε, έτσι. Αυτό ζητάει. Και άμα βάλει και την εφορία μέσα. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Τώρα όσον αφορά τώρα δεν ξέρω για το ρεπορτάζ του Μπάφετ, γιατί δεν λέτε τίποτα. Τι να πούμε, έχει. Τίποτα. Άμα είχε κάτι θα το λέγαμε, Κλωμένη, αλλά δεν έχει τίποτα. Περιμένω έστω και εμείς περιμένουμε.
να δούμε, ελπίζω αυτή η σιγή, ας πούμε, να είναι, να κάνουν κάτι, ναι, παρότι εντάξει, δεν ακούγεται. Από 27 Αυγούστου κάνουν κάτι. Θέλω να δω τι θα γίνει με τον προπονητή, ποιος θα αναλάβει. Τον προπονητή, τι? Εγώ θέλω να δω αν θα έχουμε ομάδα του χρόνου γενικά. Κοίταξε, ομάδα θα υπάρχει, αρκεί να βρουν τα κατάλληλα, τους κατάλληλους ανθρώπους και να μην δώσουν την ομάδα να την φτιάξει όπως πέρσι που απέτυχε ο κύριος Συμπέλο. Λεωμένη μου, θέλεις χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια ευρώ για να έχεις ομάδα. Κοίταξε, αν δεν βρουν τα λεφτά να πληρώσουν, ο Άρης θα διαλυθεί. Μην κοιτάς να δεις πώς θα γίνει η ομάδα. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ομάδα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο το καλύτερο. Σήμερα δε υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα οποία σας τα έλεγα πριν τις εκλογές, που λένε ότι ο Γιώργος ο Βασιλιάδης έχει βεβαρημένο πρόγραμμα και δεν μπορεί τώρα να συναντήσει τους παράγοντες του Άρη. Τους παράγοντες όμως Αγγελόπουλο βιάστηκε να βγει φωτογραφία. Για το Βοτανικό βγήκε φωτογραφίες. Καλά, αυτά είναι... Τώρα κλείνει η Βουλή. Το πήρες τελικά το παλέ που έλεγε η κυρία Νοτοπούλου την Παρασκευή πριν τις εκλογές, πήγε στα γραφεία του Άρη. Αλλά αν τα λέμε αυτά, είμαστε Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό τα λέμε, όχι για την αλήθεια. Η Υπουργή είναι όλο λόγια. Μπράσου Υπουργούς, η υποψήφια Δήμαρχος πήγε. Ναι, η υποψήφια Δήμαρχος. Και την κάναμε και πρόμο. Εμπιστεύεσαι εσύ τώρα την κυρία Νοτοπούλο? Εγώ όχι, εγώ το έλεγα και εκείνη τη μέρα. Όσοι την εμπιστεύονταν όμως. Και όσοι λέγανε ότι να. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είδαμε τι έχει κάνει σε σχέση με τον Άρη. Κάποιοι... Τίποτα. Ναι, εντάξει, αυτά ποτέ δεν είχε την υποστήριξη αυτών των. Τώρα, ποιο πίστευε τώρα, μόνο κάποιο αφελή πίστευε ότι η κυρία Νοτοπούλου θα δώσει λύση. Και για να διαβάζετε και πίσω από τι λέξει, υπάρχει ένα πεσεμουά από του ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όλο τυχαίω, όλοι μαζί συντονισμένα, για το Καφτατζόγλιο. Ναι. Και τι λένε, ενώ μέχρι πρώτη μα λέγανε θα τα πληρώσει ο Ιβάν, τώρα λένε να τα πληρώσει ο Ιβάν, αλλά να τα πάρει πίσω. Δηλαδή τι, να κάνουνε ασπρόμαυρο το Καφτατζόγλιο με λεφτά του κράτους πάλι. Ναι. Αλλά αυτό μας το περνάνε πιο ωραία, πιο κομψά. Και την ίδια στιγμή εμείς παρακαλάμε να παίξουμε στο παλέ. Παίρνουν 100, παίρνουμε 2 και παρουσιαζόμαστε και ευνοημένοι. Πότε όμως θα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή ως Αριανοί, να τα αντιληφθούμε, να τα καταλάβουμε όλα αυτά και να τα φωνάξουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ασχολούνται, είδα Αριανούς, ασχολιόντουσαν με το αν ο Ράουλ Μπράβο έδωσε λεφτά στον Καρυπίδη. Και μάλιστα είδα και κανένα δυο φίλους που γράφανε, δεν τα λένε οι δημοσιογράφοι του Άρη αυτά. Τι να πούμε, βρε. Τι να πούμε, βρε, που, το, που έχεις από Αριανός το μόνο που κάνεις να βγάζεις σχολή και λες ότι είσαι και Άρης. Δηλαδή, ο Αριανός δημοσιογράφος να μην ασχολείται με αυτό το χάλι που υπάρχει στην πολιτική και την εύνοια. Και την ίδια στιγμή αυτό που γίνεται με τον Άρη να ασχοληθεί με το αν ο Ραούλ έδωσε λεφτά στον Καρυπίδη. Λοιπόν, στην ΓΑΜΑ Εθνική, έξαλλο που το κάνατε πάλι. Όχι, απλά ο Κλεωμένης που είναι και τακτικός ακροατής και καλό Αριανάκι, θέλω να σκέφτεται και σωστά μερικές φορές ως προς την μεγάλη εικόνα. Δεν είναι Κλεωμένη μου αν θα κάνουμε ομάδα και ποιος θα κάνει την ομάδα. Καταρχήν να υπάρχει η ομάδα. Και έτσι που το πάνε. Έτσι που το πάνε, μπορεί να μην υπάρχει ομάδα. Άμα κλείσουν και το μαγαζί, αν φτάσουν και κλείσουν και το μαγαζί, αυτό εγώ παίρνω τώρα δεδομένο. 5 Ιουνίου φτάσαμε. 6 Ιουνίου. 6 Ιουνίου είναι, Κλεωμένη μου. 27 Αυγούστου πέρσι μας είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι θα άρει τον μπαν. 27 Αυγούστου. Αυτό το μπαν, ναι, έχει γίνει έμονη ιδέα, όλος έχει γίνει. Και πες μου λοιπόν ένα από τα μπαν που έχει άρει. Από 6 γίναν 8. Και σκίζαν τα συμβόλαια κάτω στην παραλία. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί δεν το βλέπω. Αυτό το μπάν δεν το βλέπω να λύνεται. Μου θύμισε τον μπάσκετ τώρα. Μια χαρά ήμουν με το ποδόσφαιρο. Γιατί μου το έκανε. Θα φύγω τώρα 6,5 ώρα. Πιστεύω πάλι το ίδιο. Στο μπάσκετ δύσκολα είναι αυτό το μπάν. Πιστεύω πάλι το ίδιο θα είναι. Τώρα τι κινήσεις μπορούν να γίνουν, αυτά τα ξέρουν οι διοικητές. Τι παίχτες μπορούν να πάρουν, τι παίχτες μπορούν να φύγουν. Καλά, θα φύγουν όλοι οι Αμερικάνοι που είναι για τον Κιάδα, έφυγαν ήδη. Ελπίζω να μην χαθούν και κάποιοι παίκτες που υπάρχουν στην ομάδα και είναι νέοι σε ηλικία, όπως και στο παρελθόν. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα, ο Άρης έβγαλε το Μίτογλου και χάθηκε. Έβγαλε το Ρεζάκι και χάθηκε. Αυτά πρέπει να τα προσέχουν. Μην δούμε το χρόνο και το παραχρόνο κανένα. Δεν πρέπει να πας μόνο με αυτά τα παιδιά.
Όχι, όχι, δεν θα πας, αλλά να μην χαθούν. Εμείς δούμε παντού υπάρχουν παίχτες, παντού υπάρχουν κλεωμένοι μου παίχτες, οι οποίοι σε μία ομάδα πιάνουν και σε μία άλλη το πιάνουν. Αυτό έγινε με τον Λαριτζάκη. Άμα τώρα δω κάποιον από τους νεαρούς αυτούς που φέρονται στον Άρη, τον Σιδηροηλία και τον Κουρτίδη και τους δω του χρόνου στην ΑΕΚ. Λοιπόν, τι νομίζεις ότι θα τους δεις? Κλεωμένοι, όταν αυτά τα παιδιά βλέπουν αυτή την κατάσταση, τι θα κάνουν πιστεύεις, δηλαδή άμα καθυστερήσουν? Άσε την κατάσταση. 18 χρονών όλα αυτά τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι. Και αυτό. Με βάση τον νόμο που υπάρχει στο μπάσκετ, αυτό τον τραγικό νόμο του Βασιλακόπουλου. Που μόνο στην Ελλάδα υπάρχει, που έγινε μόνο και μόνο ώστε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να παίρνουν και να μαζεύουν ό,τι ταλέντο γουστάρουν. 18 χρονών λοιπόν ο Σιδηροηλίας και ο Κουρτίδης, πώς το είπες, τα παλικαράκια, έχουν το δικαίωμα βάσει νόμου να πάνε όπου θέλουν. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και για τον Κρις Γουάμπα. Κάτσε να δούμε αν υπάρχει ομάδα. Ο Κρις Γουάμπα, αν παίξουμε μονό, κερδίζω, να ξέρεις. Έτσι έχω ακούσει. Γιατί έχω καλό τρίποντο εγώ. Ναι, δεν τον έχω δει τον παίκτη. Ελπίζω να τους φωτίσει ο Θεός, να φτιάξουν κάτι. Δεν ξέρω, μέρα τον μπάσκετ με και περισσότερο, γιατί το ποδόσφαιρο πήρε τη σωστή γραμμή. Ο Καρυπίδης το κουμαντάρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και το μπάσκετ είναι, προσπαθώ δηλαδή να μάθω κάτι από εσάς, να μάθω, ξέρω εγώ, αλλά δεν... Πίστεψέ με ότι αν υπάρχει, πλέον στο Λαμπαουτάρης υπάρχει και ένας εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ μπάσκετ, ο Αντώνης Ογκάτζιος, το ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ, καλύτερα από τον καθένα, οπότε αν υπάρχει οτιδήποτε, κλεωμένοι μου, www.lambautaris.com, θα υπάρχουν τα πάντα και στην πραγματική τους διάσταση. Λοιπόν, έγινε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Εδώ η αποκάλυψη. Παρακαλώ, επόμενος. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Ποια αποκάλυψη? Ότι αγοράζουμε και την Τζάλτον. Άμα έχεις λεφτά, ρε φίλε, είσαι καρύπ. Τι, ακροατής. Αυτή λέγανε ότι δεν έχει. Καλησπέρα. Αυτή. Α, ναι, τώρα έχει. Χαίρετε. Δεν έχουμε. Κινέζικα. Wang έχουμε. Έχω Wang, μάλιστα. Κινέζικο Wang, μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο break να αποδεσμεύσουμε και τον Χρύσανθο. Ευχαριστούμε πολύ. Τη Mr. Gold. Τον. Τον Mr. Gold. Ναι, είναι η πίτσα μου. Η πίτσα Mr. Gold. Του φίλου μου του Χάρη. Η κορυφαία πίτσα της πόλης. Ο Σούντγκρεν με τη δεύτερη εμφάνιση, αλλά στη φωτογραφία είναι χωρίς την δεύτερη εμφάνιση. Για να τραβήξω άλλο να μπει στο κλί. Στην εφαρμογή όμως. Στην εφαρμογή, όχι, στην εφαρμογή πάλι θα φαίνεται, γιατί έχει βάλει τον πηγαίο κώδικα από την ανάρτηση της ΠΑΕ. Τον πηγαίο κώδικα. Ναι. Το in-frame, λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο break. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λίγο 107,4 All About Arizona Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Γιάννη, ποιος την έστειλε τη φωτογραφία? Ήτανε στο Motion. Μάλιστα. Λέω εγώ, σε προλαβαίνω και λέω εγώ. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχουν και φωτογραφίες από την άβεξη του Lindsay Rose, παρακαλώ, στη Θεσσαλονίκη. Τις οποίες μπορείτε να δείτε στο All About Aris, έτσι, να τα λέμε αυτά. Ήμασταν και εκεί, έστω και δεν είχαμε φυσική παρουσία, αλλά ήμασταν και εκεί. Λοιπόν, FM για τα μηνύματα στο 54526, παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές για ποδοσφαιρική κουβεντούλα και όχι μόνο 2-3-10, 2-87 και 3-8 για να τα πούμε μαζί, έκανε 20 λεπτάκια ακόμα. Η Ντέγε Σούντγκρεν, νέα φανέλα, την οποία μπορείτε να δείτε, νέα δεύτερη φανέλα της ομάδας, την οποία μπορείτε να δείτε στο All About Aris. Σ' άρεσε το κιός, την είδες? Δεν ψήθηκες ιδιαίτερα, γιατί? Τι θες, ρηγά? Ναι, εσύ είσαι άλλης σχολής. Γι' αυτό θέλεις τη ρηγά. Είναι ωραία, ρε, με αυτές τις λεπτομέρειες, τις μαύρες που εδώ είναι καλή. Απλά μου κάνει εντύπωση που η δεύτερη είναι κίτρινη. Άρα δηλαδή θα πάμε, γιατί πέρυσι η δεύτερη ήταν μαύρη. Άρα θα πάμε σε ρηγέ ενδεχομένως για πρώτη, αυτήν για δεύτερη. Και η τρίτη εκείνη η μπλε που μοβίζει, που είχε ανεβάσει ο Θόδωρος Καρυπίδης πριν 2 εβδομάδες περίπου στα social media. Ναι, δεν πηγαίνεται να μην είναι άλλη. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να δω μια φορά από φανέλα? Λευκή με κόκκι, με κίτρινο. Κόκκινο. Βλάκα, πες βλάκα. Λοιπόν, λευκή με κίτρινο. Δεν ήταν ωραία, δεν είχαν ποτέ λευκή φανέλα. Πρέπει να είχαμε. Μια λευκή έτσι ωραία, παιδί μου, με κίτρινες λεπτομέρειες. Με κίτρινες γραμμές. Θα ήταν πολύ ωραία, φίλε, σαν φανέλα. Για τρίτη εμφάνιση. Είχαμε μια που γκρίζαρε τη δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική. Εκείνη ήταν η ψιλοκαλή φανέλα. Και είχα την ευκαιρία, ρε φίλε, να τσιμπήσω από το σφερξί της ομάδας εκείνη τη φανέλα, αλλά δεν την πήρα. Καλή φανέλα.
Γιατί του λέω κράτα τι να την έχει εσύ, λέω να την έχει αναμνηστικό. Γιατί εμεί σκεφτόμαστε Χρήστο και ω πρώτα του άλλου και δεν σκεφτόμαστε εμά μετά, κατάλαβε. Εντάξει. Από πέρυσι δεν τσιμπήσαμε φανέλα. Από πρόπερσι έχω. Του σόουζα μία. Βέβαια. Την οποία μου την έδωσε χωρί να την πλύνει, βέβαια. Δεν πειράζει, την πλύναμε εμεί μετά. Ανοιχτέ λοιπόν οι γραμμέ. Δεν σα βλέπω πολύ ζεστού για κουβέντα. 2-3-10-287-888. Πώς είδατε τη νέα φανέλα, τη νέα δεύτερη φανέλα της ομάδας. Είπαμε για τον Ιντέγε, είπε ο Χρήστατος νωρίτερα. Τα δεδομένα που ισχύουν στην περίπτωση του 30χρονου Νιγηριανού επιθετικού και ότι ο Άρης περιμένει την απάντησή του μέχρι την Κυριακή. Αλλιώς μετά θα πρέπει να στραφεί στην εναλλακτική που έχει. Καλή, όχι το ίδιο καλή, αλλά όπως είπε και ο Χρήστατος νωρίτερα, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι έτοιμος αγωνιστικά. Δεν είναι ότι έχει να παίξει ένα χρόνο. Έκανε φέτος παιχνίδια. Είναι σε δικασία λύση του συμβολαίου του με την ομάδα στην οποία ανήκει. Και τον έχει ο Άρης stand-by εφόσον δεν προκύψει κάποια εξέλιξη με τον Ιντέγε μέχρι την Κυριακή, που πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά ο Νιγηριανός. Απλά αν δεν απαντήσει καθόλου ή αν απαντήσει αρνητικά, τότε ο Άρης, από τη στιγμή που θέλει να έχει το φόρ εδώ πέρα 15, 16, 17, 18 Ιουνίου, θα πάει στην επόμενη επιλογή που έχει για την κορυφή της επίθεσής του. Ο Σούντγκρεν πάντως δεν θα ανακοινωθεί σήμερα και δεν θα ανακοινωθεί μάλλον ούτε μέχρι αύριο. Στην ουσία είναι παίκτης ομάδας. Okay. Και στο Βικελίδης πήγε και φωτογραφίες βγήκε με την δεύτερη φανέλα, με τη δεύτερη εμφάνιση της νέας σεζόν. Αλλά από ό,τι αναφέρουν τουλάχιστον την ΠΑΕ, μάλλον δεν θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Εντάξει, τυπικό είναι περισσότερο πλέον εδώ που φτάσαμε το κομμάτι της ανακοίνωσης. Αυτό θα ακολουθήσει μετά, αφού όπως αναφέρει η ΠΑΕ, θα πρέπει ο παίκτης να επιστρέψει στη Σουηδία και να ρυθμίσει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, εκκρεμότητες, πείτε το όπως θέλετε, προκειμένου να έρθει μετά και επίσημα ανακοίνωση ότι είναι πλέον παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ρυθμίστηκαν τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμφωνία των δύο πλευρών σήμερα. Υπέγραψε. Απλά ακόμα δεν θα ανακοινωθεί και θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για να γίνει αυτό. Πριν ένα λεπτό έχει ανεβάσει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram 3 φωτογραφίες, 2 με τη φανέλα του Άρη και 1 που υπογράφει το συμβόλαιό του, αναφέροντας «Thank you Aris FC and all the fans for the fantastic and overwhelming welcome». Overwhelming, τι helming να πάθω που λέγεις, πάλι και προφήσεις. Overwhelming welcome. Λοιπόν, see you soon. Ευχαριστεί λοιπόν τον κόσμο του Άρη για τη φανταστική υποδοχή και τους λέω ότι θα τα πούμε σύντομα και υπάρχει φωτογραφία που υπογράφει το συμβόλαιό του ο 29χρονος Σουηδός. Back, θα την δείτε σε λίγο και στο Λαμπάουταρις. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Γεια σου Νικό. Χαίρετε. Επειδή είναι γνώριμη η φωνή μου. Ναι. Δεν θέλω να πεις το όνομά μου. Ναι. Αλλά θέλω να τοποθετηθώ στο θέμα του Πάκου Ερέρα. Είμαι ένας άνθρωπος που ήμουν πολύ καιρό μαζί του. Ναι. Η τοποθέτησή του είναι λαθασμένη. Γιατί αν πούμε τι ξέρουμε για τον Ερέρα, δεν θα μπορεί να δουλέψει στην ομάδα της γειτονιάς του. Η ναι. Ευθύνη είναι όλοι των δημοσιογράφων οι οποίοι θεοποιούν ανθρώπους στον Άρη που δεν είναι η πραγματικότητά τους. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν μια τοποθέτηση ενός ακροατή της εκπομπής η συγκεκριμένη. Ωραία. Δυνατός ο φίλος. Δυνατός ο φίλος. Εξαιρετικός. Λοιπόν, είπαμε για το Σούντγκρεν ότι ανέβασε φωτογραφία στο Instagram που υπογράφει το συμβόλαιο. Στο γραφείο εκεί πέρα βλέπω, στο προεδρικό γραφείο παρακαλώ, μάλιστα, και τις φωτογραφίες που βγήκε με τη φανέλα της ομάδας και λέει ότι ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή και τους λέει ότι θα τους δει ξανά πολύ σύντομα. Δεν οριοθετεί βέβαια ούτε αυτό στο πολύ σύντομα, αλλά φανταζόμαστε ότι θα είναι εκεί πέρα το πρώτο διάστημα του Ιουλίου. Συμφωνία, θυμίζω, που υπάρχει ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ είναι ο ποδοσφαιριστής να παίξει στα πρωτοευρωπαϊκά μάτσα των Σουηδών. Δεν μπορούμε όμως να το θεωρήσουμε και απόλυτα σίγουρο ότι στο τέλος θα γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Υπάρχει μια συμφωνία, αλλά
μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα συμφωνία που θα λέει ότι ο παίκτης τελικά δεν θα παίξει στα πρωτευρωπαϊκά ματσά και θα έρθει στην Θεσσαλονίκη ή στην Ολλανδία. Γιατί εκείνο το διάστημα κιόλας, το πρώτο διάστημα του Ιούλιου, ο Άρης θα είναι στην Ολλανδία. Αλλιώς θα γυρίσει ο παίκτης, θα σωματωθεί με την ομάδα όταν αυτή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και θα βάλει στην τελική ευθεία την προετοιμασία της για τα πρώτα της ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα και για σήμερα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζιούκης με την ώρα για μπλε. Βεβαίως, συνάδελφε, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Λοιπόν, ήρθε ο Τόμ. Αύριο θα είναι εδώ λοιπόν. Θα στα πει ο Γιώργος όλα τα νέα για τον Ηρακλή μέχρι και τις 8. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.